Radio Mojo Radio στους 107 και 7, η ώρα είναι 1 και 5, 4 Τετάρτου. Είμαστε μαζί 10-12, τώρα έχουμε να παραδώσουμε τα μικρόφωνα σε δύο φίλους. Γεράσιμος Μεταξάς και Μάριος Παπαδόπουλος. Καλησπέρα. 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 Ήφαιστος. Αμαία, πατρών. Άτομα με αναπηρία, αθλητικό σύλλογο. Αθλητικό σωματείο, ναι, για άτομα με αναπηρίες. Για άτομα στην Πάτρα. Ήφαιστος. Να. Δεν έχω να πω κάτι. Εσείς θέλω να μου πείτε, θέλω να μας πείτε, θέλω να ενημερώσετε, θέλω να μάθω τι κάνετε, θέλω να δω πώς είναι, να προσπαθήσετε λίγο να με βάλετε στο κλίμα, να μου πείτε τα συναισθήματα αυτής της ενασχόλησης με τον αθλητισμό, τα ευχάριστα συναισθήματα, τα δυσάρεστα συναισθήματα, τις ευκολίες, τις δυσκολίες. Τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά, όποιος θέλει αρχίζει. Λοιπόν, το σωματείο το ξεκινήσαμε μια παρέα 10 φίλων βασικά. Ο σκοπός μας ήταν να φτιάξουμε ένα σωματείο να μπορούμε βασικά να αθληθούμε πρωτίστως, χωρίς να έχουμε εμπόδια από κανέναν και από τίποτα. Έχουμε φτιάξει ένα σωματείο το οποίο έχουμε ενσωματώσει όλα τα Ολυμπιακά και Παρολυμπιακά αθλήματα, δηλαδή δεν είναι αποκλειστικά μόνο για ΑΜΕΑ. Ο κυρίαρχος λόγος που το φτιάξαμε ήταν μεν για τα ΑΜΕΑ, γιατί έχουν περισσότερα προβλήματα και δυσκολίες στην καθημερινότητά τους, στον αθλητισμό, σε όλους τους τομείς. Και πιστεύουμε ότι μέσα από αυτό το σωματείο είναι μια διέξοδος για τα άτομα με τις αναπηρίες να βγουν από το σπίτι τους, να κινητοποιηθούν, να αθληθούν, να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας, σε επαφή με άλλο κόσμο, να τα αλλάξουν ιδέες, απόψεις, εμπειρίες, τα πάντα. Διαβάζω, έχει αντισφαίρεση, δηλαδή τένις. Ναι. Διαβάζω, έχει πινκ πονγκ. Διαβάζω, έχει τοξοβολία. Διαβάζω, έχει κολύμβηση. Πριν έξω από το στούντιο συζητούσαμε το ενδεχόμενο του να δημιουργηθεί κάτι με υπασία. Τι χρειάζεται για να... Τι απαιτήσεις έχει η στήριξη αυτής της δομής ενός σωματείου. Οι προπονητές που έρχονται είναι εξειδικευμένοι. Υπάρχει μια κάποια ιδιαίτερη προπόνηση επειδή είναι άτομα με αναπηρίες, οι αθλητές. Ποιες ιδιαιτερότητες συναντάμε. Και τι θα περιμένουν να βρουν αυτοί που θα έρθουν, γιατί το θέμα μας δεν είναι μόνο να πούμε για τον ύφεστο, για το σωματείο σας, αλλά να προσκαλέσετε και κόσμο να έρθει να σας γνωρίσει από κοντά, να σας δει από κοντά, ενδεχομένως να συμμετάσχει και στα αθλήματα, να συμμετάσχει στις προπονήσεις. Λοιπόν, στήριξη δεν υπάρχει βασικά ούτε από το κράτος, ούτε από φορείς, ούτε από κανέναν. Ό,τι ενέργειες έχουμε κάνει, τις έχουμε κάνει αποκλειστικά από μόνοι μας. Τώρα, για να έρθει κάποιος στο σωματείο, δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Ούτε συμμετοχή, ούτε τίποτα. Έρχεται, βλέπει τα αθλήματα, ό,τι του αρέσει, δηλώνει μια συμμετοχή, γίνεται μέλος του σωματείου μας και συμμετέχει στα αθλήματα. Να διευκρινίσουμε ότι δεν υπάρχει συνδρομή για τους αθλητές. Όχι, όχι, δεν υπάρχει καμία συνδρομή. Όσο επί το πλείστον, τα έξοδα τέλος πάντων, είναι οποιασδήποτε ανάγκες, οικονομικές ανάγκες έχετε, καλύπτονται είτε από... Από τους πόρους του σωματείου. Από τους πόρους του σωματείου, τα οποία είναι χρήματα που βρίσκεται από ιδιώτες. Φορές μελών, από τίποτα παροχές που μας έχουν κάποιοι άνθρωποι που μας βοηθάνε, στήριξη από τον κόσμο γενικά. Έχουμε, το καλό είναι και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ότι υπάρχει κόσμος που έχει δηλώσει ενδιαφέρον και μας προσφέρει αρκετά πράγματα, όπως είναι ο προπονητής της κολύβησης, ο Γιώργος Ολεκάκης, όπως είναι η διοίκηση όλη του Παμπελοποννησιακού Σταδίου που μας έχουν παραχωρήσει και αίθουσα για να στεγάσουμε το τμήμα μας. Σας βρίσκουν στο Παμπελοποννησιακό, υπάρχει κάποιο τηλέφωνο το οποίο επικοινωνούν μαζί σας ή ναι, έρχονται κατευθείαν στο γήπεδο? Υπάρχει τηλέφωνο του σωματείου, το οποίο είναι το 26 15 00 52 26. Υπάρχει επίσης ένας χώρος τον οποίο χρησιμοποιούμε, μας έχει παραχωρηθεί από το στάδιο και ευχαριστούμε προσωπικά τον κύριο Δημήτρη Μητρόπουλο για αυτή την παροχή. Να πούμε πού σας βρίσκουν, ποιες ώρες. Ναι. Πες ότι δεν το κράτησε κάποιος το τηλέφωνο. Είστε στο Παμπελοποννησιακό ποιες μέρες? Δεν υπάρχει μόνιμη εκπροσώπηση του σωματείου στο Παμπελοποννησιακό, με την έννοια ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος. Εκεί η αίθουσα δεν είναι αίθουσα προπονήσεων, είναι αίθουσα που μπορεί κάποιος ουσιαστικά συναντιόνται
οι άνθρωποι που εμπλέκονται στο σωματείο. Είτε είναι αθλητές, είτε είναι προπονητές, είτε είναι τρίτοι φίλοι κλπ. Είναι ουσιαστικά τόπο συνάντησης. Υπάρχει κάποια αθλητική υποδομή εκεί μέσα, όπως είναι κάποια τραπέζια πικ-πονγκ. Υπάρχει μια μπασκέτα για εμάς που είμαστε και παλιά αθλητοί του μπάσκετ, με αμαξίδιο για να χαζολογάμε, ας το πούμε έτσι, γιατί ο χώρος δεν είναι κατάλληλος για αυτή τη δουλειά. Ο τρόπος με τον οποίο έρχεται κάποιος στην αίθουσα είναι ο εξής. Υπάρχει μια λίστα με ονόματα στην είσοδο του σταδίου και οποιοδήποτε είτε αθλητής είτε άνθρωπος ο οποίος εμπεριέχεται σε αυτή τη λίστα έχει δυνατότητα να πάρει το κλειδί, να βρεθεί στην αίθουσα. Πες ότι δεν είναι στη λίστα και θέλει κάποιος να έρθει να ενημερωθεί, να μάθει. Θα πρέπει καταρχήν να υπάρχει μια τηλεφωνική επικοινωνία ώστε να ορίσουμε κάποια συνάντηση. Επαναλαμβάνω εγώ το νούμερο 2615-005226. Σωστά. Αυτό είναι το τηλέφωνο του σωματείου. Ύφεστος. Ζητάτε όποιον θέλετε, όποιος το σηκώσει, παίρνετε τηλέφωνο, όποιος και να το σηκώσει, σας ενημερώνει και φαντάζομαι ότι θα μπορείτε να βρεθείτε και να σας πούν πώς θα έρθουν να σας βρουν για να συμμετάσχουν ή τουλάχιστον να παρακολουθήσουν για αρχή και ίσως εμπνευστούν. Όπως έγινε με εμένα. Για πες μου λίγο, εσύ να δω, σε βλέπω, συμμετέχει, λέει, ο Μάριος Παπαδόπουλος, μέλος εθνικής ομάδας, τοξοβολίες, συμμετοχής, τι κόλπα είναι αυτά, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια? Ναι, έχω, από το 2007 είχα ξεκινήσει τοξοβολία, ύστερα από παρότρινση ενός θείου μου και έφτασα σε σημείο, σε κάποιο καλό επίπεδο, είχα κάποιες συμμετοχές σε ένα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αλλά δυστυχώς δεν μπορείς. Οι απαιτήσεις σε αυτό το επίπεδο είναι πραγματικά πολύ δύσκολες. Οι συνθήκες είναι τεράστιες. Μιλάμε για οικονομικό πρώτα απ' όλα και μετά. Είναι και το οικονομικό στη μέση. Γιατί αν το οικονομικό σου είναι. Το budget είναι πολύ χαμηλό, δεν μπορείς να έχεις τον κατάλληλο εξοπλισμό για να ανταγωνιστείς μεγαθύρια του εξωτερικού. Φαντάζομαι. Είναι και θέμα ώρας, έτσι, θα πρέπει να κάνεις προπόνηση. Το θέμα ώρας δεν είναι τόσο δύσκολο, γιατί οι γήπεδα και οι υποδομές υπάρχουν, δηλαδή ανά πάσα στιγμή μπορώ εγώ να πάω και να κάνω προπόνηση. Το ίδιο ισχύει και για άλλους αθλητές, δηλαδή, λίγο πολύ. Από τη στιγμή που υπάρχουν οι χώροι και τα προπονητικά γήπεδα, μπορείς να κάνεις προπόνηση ακόμα και χωρίς τον προπονητή σου. Εάν είσαι σε κάποιο επίπεδο εδώ που δεν χρειάζεσαι τον προπονητή σου πάνω το κεφάλι σου συνέχεια. Κάτι θέλεις να πεις? Ναι, θα πρέπει λίγο να εξηγήσουμε στον κόσμο τι σημαίνει αθλητισμός αμαία. Ναι, αυτό. Υπάρχει μια ομοσπονδία, η ΑΟΜ αμαία, Ελληνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, η οποία είναι ο υποπτεύων φορέας όλου του αθλητικού κινήματος του αναπηρικού στην Ελλάδα, η οποία προσπαθεί μέσα από τους πόρους που έχει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η οικονομική κατάσταση στη χώρα είναι πάρα πολύ κακή. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, ειδικά με τις επιδοτήσεις στον αθλητισμό, τόσο σε σωματιακό επίπεδο που ουσιαστικά είναι ανύπαρκτες, όσο και σε επίπεδο ομοσπονδιών. Γι' αυτό και υπάρχει και σχετική γκρίνια των τελευταίων ημερών. Πάλι μειώθηκε και φέτος η επιχορήγηση σε ένα 50%. Είναι η τρίτη φορά μου. Είναι η τρίτη ή η τέταρτη φορά. Ναι. Είναι από το 10 πρέπει να είναι. Ναι, δηλαδή είναι. Το 10 μειώθηκε 50, αυτό το μισό που είχε μείνει μειώθηκε στο μισό και μετά αυτό το μισό. Κάπως έτσι, έτσι πρέπει να είναι. Μισό. Έχει αγγίξει και το ποσοστό του 75% σε κάποιες ομοσπονδίες. Η έλλειψη λοιπόν χρημάτων, αυτό που δημιουργεί κατά κύριο λόγο είναι και έλλειψη διοργανώσεων. Οι διοργανώσεις είναι λίγες. Ουσιαστικά προσπαθεί η ομοσπονδία να διοργανώσει τουλάχιστον πανελλήνια πρωταθλήματα ανά άθλημα. Έχει 17 ή 18 αθλήματα, αν θυμάμαι καλά, η ΑΟΜ αμαία. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες ημερίδες ή διοργανώσεις μικρότερες που γίνονται είτε από σωματεία είτε από τρίτους. Όπως για παράδειγμα έγινε πρόσφατα στην Άουσα το περασμένο Σαββατοκύριακο μια ημερίδα κολύμπησης η οποία ήταν διεθνής και τη χρηματοδοτεί ο Σύλλογος αθλητών, Γονέων Αθλητών ΑΜΕΑ. Ουσιαστικά ιδιωτική πρωτοβουλία. Ιδιωτική πρωτοβουλία σε συνεργασία με το Δήμο της Άουσας, ο οποίος κάθε φορά βοηθάει πάρα πολύ. Υπάρχουν λοιπόν αντίστοιχο τύπο εκδηλώσεις. Είναι δύσκολο λοιπόν. Να κάνω μία ερώτηση τώρα. Δεν θέλω να ανακούει κάποιος από το Δήμο να αισθάνεται προβοκατόρι. Υπάρχει κάποια επαφή με το Δήμο στην Πάτρα? Υπάρχει επικοινωνία? Έχετε προσπαθήσει εσείς να δείτε αν έχει κάποιες δυνατότητες? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κάνει κάποια επικοινωνία με το Δήμο. Τουλάχιστον εγώ όχι. Δεν έχω κάνει κάποια επικοινωνία με το Δήμο. Έχεις κάνει κάτι, Μάρια? Είχαμε διοργανώσει πέρυσι ένα event στο Μόλο. Το θυμάμαι. Το softball είναι κάτι σαν το. Το laser tag. Το laser tag, ναι, συγγνώμη. Είναι σαν το paintball, είναι με λίγα λόγια. Απλά είναι ηλεκτρονικό.
Εκεί είχαμε μια συνεργασία με το Δήμο να μας δώσουν χώρο και διάφορες άλλες εξυπηρετήσεις. Βέβαια είναι και οι πόροι του δημοσίου είναι λίγο περιορισμένοι. Και αυτό όμως δεν είναι αθλητικό. Δεν μιλάω για πόρους, δεν μιλάω για τους πόρους του, δεν μιλάω για οικονομική ενίσχυση. Αλλά όπως για παράδειγμα αυτό, ας πούμε, θα μπορούσε να βοηθήσει σε επικοινωνιακό επίπεδο, θα μπορούσε να βοηθήσει στη διοργάνωση κάποιες εκδήλωσεις, κάποιες ημερίδες, κάποιου πρωταθλήματος, κάποιες παρουσίασεις. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχουμε πάει σε εγώ αυτό το επίπεδο, την κουβέντα. Προτείνω δηλαδή, γιατί ναι, έχουν τουλάχιστον και το επικοινωνιακό, αν θέλεις, δίκτυο, το οποίο θα μπορούσε να σας βοηθήσει όσον αφορά την ενημέρωση του κόσμου. Θα μπορούσε ο κόσμος να ενημερωθεί περισσότερο για τις... Αυτό που έχουμε κάνει και έχουμε ξεκινήσει να υλοποιούμε είναι μια συνεργασία με την ΕΣΑΜΕΑ. Ναι. Η οποία είναι ο φορέας εκπροσώπησης των ανθρώπων με αναπηρία στην Ελλάδα. Έχουμε μιλήσει με τον Αντώνη τον Χαροκόπου, ο οποίος είναι ο τοπικός πρόεδρος στην Πάτρα, και έχουμε συμφωνήσει να κάνουμε μια προσπάθεια από κοινού ώστε να προσελκύσουμε κόσμο ο οποίος μπαίνει στην ΕΣΑΜΕΑ και μιλάει με τους ανθρώπους εκεί, ώστε να ενημερώνονται από αυτούς για εμάς. Έχουμε αποφασίσει να δίνουμε κάποιο μικρό φυλαδιάκι, να υπάρχει μια φύσα στο χώρο κλπ. Και να υπάρχει και μια ενημέρωση από τους ανθρώπους εκεί ότι, παιδιά, υπάρχει αυτό το σωματείο, αν κάποιος θέλει να έχω κάνει. Έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον στο επικοινωνιακό επίπεδο, τουλάχιστον στο προμοτάρισμα, αν θέλεις, εισαγωγικά, των δράσεων, των αθλημάτων, του ηφαίστου, δεν θα έχετε πρόβλημα. Το λέω, το κρατάμε, το αφήνουμε και θέλω να προχωρήσουμε. Θέλω να μου πείτε για τα... Είναι αλήθεια πάντως ότι μέχρι στιγμής, με οποιονδήποτε φορέα και να μιλήσαμε, η ανταπόκριση που είχαμε ήταν πάντα θετική. Πραγματικά είναι αυτό έτσι. Και με το Δήμο, όταν χρειάστηκε μια φορά να συνοηθούμε, συνοηθήκαμε και κάναμε τα πράγματα που θέλαμε. Όπως και με το Πανελλαδικό Στάδιο για την αίθουσα που μας έχει δώσει. Όπως, με το Πεπανό, το κολυμβητήριο. Ναι, okay, αυτό που σας λέω είναι γιατί στο δικό μου το μυαλό υπάρχει μια επιθυμία, αν θέλεις, μια κρυφή επιθυμία, η οποία λέει ότι κάποια στιγμή τα άτομα με αναπηρία στην πόλη αυτή να αισθανθούν όλα ότι η πόλη είναι φιλόξενη. Ότι αν όχι τα πεζοδρόμια, αν όχι τα παρκαρισμένα πάνω στις διαβάσεις, αν όχι αυτοί που πάνε και κλείνουν τις αναπηρικές θέσεις, τουλάχιστον κάποια άλλα σημεία της πόλης, κάποια θέλει σε επίπεδο αθλητισμού να αισθανθούν ότι υπάρχει μια φιλοξενία. Μάρια, εσύ είσαι άτομο με αναπηρία. Ναι, έχω ακροτηριασμό στο κάτω δεξιό άκρο. Είσαι τοξοβόλος. Έχω κάνει κολύμβηση. Έπαιξα για ένα διάστημα και στο μπάσκετ σε αναπηρικό αμαξίδιο. Πες μου λίγο και θα ξαναπαίξω. Ναι. Θέλω αυτό που θέλω, γιατί τώρα εγώ ναι, μπορεί να χαμογελάω, εσύ φαντάζομαι ότι έχεις τα δικά σου συναισθήματα κάθε φορά που αθλείσαι, κάθε φορά που για όσους μας ακούν και μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα, θέλεις κινητικά, θέλεις ώρες, θέλεις οτιδήποτε, είναι άτομα με αναπηρία. Τι μπορεί να σου προσφέρει, τι μπορεί να τους δώσει ο αθλητισμός. Η ενασχόληση αυτή με τον αθλητισμό. Θέλεις ερασιτεχνικό, θέλεις αν κάποια στιγμή σε επαγγελματικό, αλλά μιλάμε για το ερασιτεχνικό επίπεδο. Ναι. Ο Μάριος, ας πούμε, όταν έπιασε το τόξο, όταν πήρε την μπάλα του μπάσκετ, όταν άρχισε να αθλείται, τι διάλογο ένιωσε? Κοίταξε, είναι μια έξοδος διαφυγής από πολλά προβλήματα της καθημερινότητας που έχεις. Είναι χαρά, είναι ενέργεια, είναι ζωντάνια, είναι... πώς να το χαρακτηρίσω? Ο ανταγωνισμός που νιώθεις, βέβαια, μέσα σε λογικά πλαίσια και σε υγιή πλαίσια, σε αθλητικά, ναι, πλαίσια. Είναι κάτι το οποίο σε παροτρύνει να κάνεις πράγματα τα οποία δεν φαντάζεσαι ότι μπορείς να τα κάνεις. Παρά την αναπηρία σου, πολλές φορές λες δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Και όμως μπορείς να πετύχεις πολύ περισσότερα από όσα φαντάζεσαι. Και το έχουν αποδείξει πάρα πολλά άτομα με αναπηρίες. Και αν προσέξετε τα τελευταία χρόνια στις διεθνείς και στις παγκόσμιες διοργανώσεις, τα περισσότερα μετάλλια που φέρνουν στην Ελλάδα είναι οι παρολυμπιανίκες. Τα άτομα με αναπηρίες. Από τα Special Olympics. Ακριβώς. Όχι μόνο Special Olympics, είναι άτομα με νοητική στέρηση. Με νοητική στέρηση. Τι θα πρότεινε σε κάποιον για δοκιμή? Ποιο είναι, ας πούμε, το πιο συσσαγωγικά εύκολο? Έχει να κάνει με την αναπηρία του καθενός. Αυτό, ας πούμε, ξέρω εγώ, έρχεται κάποιος σε αμαξίδιο. Ναι. Με αμαξίδιο. Ποιο είναι το άθλημα το ιδανικό για να ξεκινήσει, να μπει στο κλίμα? Έχει να κάνει ανάλογα και με τον κάθε άνθρωπο, δηλαδή τι του αρέσει. Εμένα το πάθος μου είναι η κολύμβηση.
Ναι. Τώρα για άλλον είναι το μπάσκετ. Ναι. Για άλλον είναι τοξοβολία. Είναι ανάλογα. Και είναι και ανάλογα την ικανότητά του και την αναπηρία του καθενός. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που είναι αδύνατο να κάνουν μπάσκετ. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι αδύνατο να κάνουν τοξοβολία. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι αδύνατο να κάνουν κολύμβηση. Βέβαια έχω δει και πράγματα απίστευτα. Έχω δει σε τοξοβολία σε παγκόσμιο επίπεδο ο άνθρωπος να ρίχνει με το πόδι του. Και έπαθα πλάκα. Δεν το είχα ξανά αυτό ποτέ στη ζωή μου. Έχω μείνει τουλάχιστον με το στόμα ανοιχτό. Κάτι ήθελες να πεις. Χρήστο, θα ήταν πιστεύω μάθημα ζωής αν καταφέρει κάποιος ποτέ να πάει να δει ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης. Αμαία. Ναι. Τα συναισθήματα που πρόκειται να βιώσει και όταν δει ανθρώπους οι οποίοι είναι τετραπληγικοί που τους βάζουν και τους βγάζουν από την πισίνα. Βοηθεί, γιατί δεν υπάρχει τρόπος να κατεβούν μόνοι τους. Τετραπληγικός είναι, τετραπληγικός είναι. Και ένας από αυτούς, ο Χρήστος Ταμπαξής, έχει το παγκόσμιο ρεκόρ. Το είχε για πολλά χρόνια και είναι παραολυμπιονίκη στην κατηγορία του πολλές φορές. Νιώθεις δέος πριν απ' όλα. Η δική μου ενασχόληση με τον αθλητισμό του Αμέα ξεκίνησε λόγω της κόρης μου. Έχω μια κόρη η οποία έχει μια κινητική αναπηρία, η οποία είναι μικρή, Μελίνα, είναι 15 χρονών. Κολυμπάει, το άθλημα που κάνει είναι κολύμβηση. Θέλει να κάνει και πιπόνγκ τελευταία γιατί έχει τρελαθεί με το παιχνίδι αυτό. Είχαμε πάει στο Πανελλήνιο και το είδε και έπαθε πραγματικά σοκ, εντυπωσιάστηκε. Και με έχει πρίξει τώρα, παπά, θέλω και πιπόνγκ, θέλω και πιπόνγκ. Και καλά σου κάνει. Λοιπόν, ναι, όχι, δεν τις αρνούμε. Λοιπόν, όταν ξεκίνησε λοιπόν να κολυμπάει, που κολυμπούσε για την υγεία της. Κολυμπούσε για να βελτιώσει τη φυσική της κατάσταση, να βελτιώσει τον οργανισμό της. Άρα λοιπόν, γινώντας την προηγούμενη ερώτησή σου, θεωρώ ότι το άθρομα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος πρώτα απ' όλα με αναπηρία θα τον βοηθήσει κινητικά είναι το κολύμπι. Γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο δεν ταλαιπωρεί τις αρθρώσεις. Έχει πολύ σοβαρή υποδομή στην Ελλάδα. Έχει προπονητές που γνωρίζουν το αντικείμενο. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει πάμπολα Ολυμπιακά μετάλλια σε αυτό το κομμάτι. Έχει πολλά σωματεία τα οποία ασχολούνται σε όλη την Ελλάδα. Και είναι και κάτι το οποίο, πέρα από το καθαρά φυσιολογικό της κατάστασης, δηλαδή να βοηθήσει μια φυσική κατάσταση και μια βελτίωση σε κάποιες περιπτώσεις ή στις περισσότερες των περιπτώσεων, έχει και ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στην Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα οι αθλητές μας, οι οποίοι κολυμπάνε σε Ολυμπιάδες και Παραολυμπιάδες, σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι αθλητές που έχουν παγκόσμια ρεκόρ. Είναι αθλητές οι οποίοι έχουν χρυσά και ασημένια και αργυρά μετάλλια, δηλαδή πέμπτες, έκτες θέσεις κλπ. Είναι πραγματικά πολύ ψηλό το επίπεδο στην Ελλάδα της κολύμβησης. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, καλά είναι κάποιος όταν ξεκινήσει να πάει να πέσει σε μια πισίνα. Από εκεί και πέρα, μπορεί να κάνει οτιδήποτε πολλά αθλήματα ακόμα. Να κάτσει να διαλέξει, ακριβώς, να το δοκιμάσει. Να δει λοιπόν τι πάει να πει αθλητισμός, να συναγωνιστεί και από εκεί και πέρα. Επιλέγοντας και άλλα αθλήματα, όπως το πικ-πονγκ είναι ένα εύκολο σχετικά παιχνίδι. Ειδικά για ανθρώπους οι οποίοι είναι σε καρότσι. Είναι σχετικά, είναι παιχνίδι το οποίο δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση με το καρότσι. Είσαι πολύ κοντά στο τραπέζι, σχεδόν στατικός και κινείς το πάνω μέρος του σώματός σου. Άρα είναι ένα ιδανικό άθλημα για ανθρώπους με παραπληγίες. Από εκεί και πέρα όμως ο καθένας ό,τι θέλει. Ποια δεν υπάρχουν όρια. Πες μου λίγο πραγματικότητα. Ποια είναι τα αθλήματα τα οποία. Ποια είναι τα παραολυμπιακά αθλήματα. Ποια είναι αυτά που έχετε στον ύφεστο. Με ποια ασχολείστε στον ύφεστο. Σαν ενεργά αυτή τη στιγμή. Σαν ενεργά, μπράβο. Έχουμε τέσσερα. Είναι αυτά που είπαμε πριν. Είναι η αντισφαίριση, το τένις δηλαδή σε αμαξίδιο. Προϋποθέτει ειδικό αμαξίδιο. Υπάρχει το πικ-πονγκ. Το οποίο... Εάν έρθει κάποιος για να δοκιμάσει να κάνει τένις, θα μπορεί να βρει το ειδικό το αμαξίδιο από το σωματείο ή θα πρέπει να έχει το δικό του. Όχι, δεν υπάρχουν πόροι για τέτοια πράγματα από εμάς, δυστυχώς. Ακόμα. Οπότε, αν ακούει κάποιος ο οποίος έχει. Ναι. Κανα χιλιάρικο που του περισσεύει, ας πάει να πάρει δύο καροτσάκια. Θέλει αρκετά παραπάνω, δυστυχώς. Ναι. Θέλει αρκετά παραπάνω. Ένα αγωνιστικό καρότσι. Κάποιος που μπορεί να ακούει και το έχει αυτό το περιθώριο, εγώ το λέω. Ναι, το κατάλαβε. Πάμε παρακάτω. Θα πούμε και για αυτά μετά. Θα πούμε για τα αμαξίδια και γενικά για τον ειδικό εξοπλισμό αργότερα. Υπάρχει λοιπόν το τένις σε αμαξίδιο, υπάρχει το πιπόνγκ, το οποίο μπορεί να είναι είτε σε αμαξίδιο είτε κάποιος να είναι όρθιος. Για παράδειγμα, οι σκληρές κατά πλάκας μπορεί να παίζουν όρθιοι. Οι άνθρωποι με κάποιο ακροτηριασμό μπορεί να παίζουν όρθιοι. Ή με κάποια άλλη βλάβη. Υπάρχει το κολύμπι. Κολύμβηση. Και υπάρχει και το τοξοβολία αυτή τη στιγμή στο σωματείο μας. Είμαστε ανοιχτοί να κάνουμε οποιοδήποτε άθλημα επιθυμεί κάποιος και προφανώς υπάρχει στο καταστατικό της Ομοσπονδίας μας.
Ήδη ετοιμάζουμε να ενεργοποιήσουμε και το τμήμα της, του μπάσκετ σε Αμαξίδιο. Έχουμε προβεί ήδη στην παραγγελία κάποιων αναπηρικών καροτσιδίων, ειδικά διαμορφωμένων για το μπάσκετ. Και πρόσφατα είχαμε και μία προσφορά από τον υπηκό όμιλο. Μήπως δημιουργήσουμε κάποιο τμήμα θεραπευτικής υπασίας για άτομα με αναπηρίες, το οποίο θα το συζητήσουμε στο αμέσο μέλλον. Εδώ για να το διευκρινίσουμε αυτό, επειδή κάποιοι μπορεί να έχουν απορία για το αν χτυπάει το κορμί πάνω στη σέλα του αλόγου από τους κραδασμούς, στην προκειμένη περίπτωση η υπασία γίνεται πάνω στο άλογο κατευθείαν. Δεν είναι χωρίς σέλα. Ο σκοπός του είναι να έχει πλήρη επαφή, άμεση επαφή μάλλον, με το ζώο. Είναι και αυτό νομίζω μέρος σε αυτό που λέτε. Έχει που να κάνει και με το ψυχολογικό τομέα ακριβώς. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω εδώ το τηλέφωνο, γιατί θα πρέπει να το πούμε κανένα δύο φορές. 2615-005226. Σε αυτό το τηλέφωνο επικοινωνείτε με τα παιδιά από το Σωματείο Ύφεστος. Ζητάτε ό,τι πληροφορία θέλετε, ρωτάτε ό,τι θέλετε. Στο ΠΑΜ Πελοποννησιακό, αν δεν κάνω λάθος, οι περισσότερες συναντήσεις σας. Ναι. Στο Πέπανος. Στο Πεπανός κάνουμε κολύμβηση. Τοξοβολία στο... Τοξοβολία, επειδή δεν έχουμε χώρο ακόμα, υπάρχουν δύο άτομα από το σωματείο που ασχολούνται, εγώ και άλλο ένα παιδί. Εγώ αυτή τη στιγμή προπονούμε με το σωματείο των Αρτιμελών που είμαι και εκεί γραμμένος, όπως και ο Νίκος το άλλο παιδί του σωματείου μας. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τώρα να στεγαστούμε κάτω από το σωματείο το άλλο. Είναι σε πλήρη συνεννόηση με τον προπονητή μου τον άλλο. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο, εγώ απλά να ευχηθώ. Πόσα μέλη έχετε τώρα? Αθλητές ή μέλη? Αθλητές. Η αθλητές μας αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 10 άτομα. Εγώ να ευχηθώ να γίνουν 100, να γίνουν 200. Και εμείς το ίδιο ευχόμαστε. Να γίνουν 300, να γίνουν σαν όνειρο θέλεις. Επιθυμία μου θα ήταν να μην υπάρχει άνθρωπος κλεισμένος στο σπίτι του, απλά επειδή νομίζει ότι... Αυτό επιδιώκουμε κι εμείς. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ευχηθεί κάτι, κάτι διαφορετικό από αυτό. Ανεξάρτητα από μετάλλια, ανεξάρτητα από πρωταθλήματα, ανεξάρτητα από επιδόσεις. Να πούμε εδώ παρατήρηση ότι οι αθλητές μας δεν είναι μόνο από την Πάτρα. Έχουμε αθλητές από την Καλαμάτα, έχουμε αθλητές από το Αίγιο, έχουμε αθλητές από το Αγρίνιο. Και θεωρούμε ότι μπορούμε να καλύψουμε οποιονδήποτε άνθρωπο επιθυμεί να αθληθεί. Δεν έχει σημασία αν κάποιος προέρχεται, για παράδειγμα, από την Κάτω Αχαΐα ή προέρχεται από τον Πύργο, εάν θέλει να ενταχθεί στο σωματείο μας. Είναι θέμα αν μπορούμε να υποστηρίξουμε το άθλημα που κάνει και αν ο ίδιος επιθυμεί να ασχοληθεί σοβαρά. Σοβαρά με τον αθλητισμό. Το σοβαρά σε εισαγωγικά. Το σοβαρά είναι σε εισαγωγικά. Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να γίνουν όλοι πρωταθλητές. Μα ακόμα... όχι, αυτό ακριβώς νομίζω ήταν και αυτό που είπαμε πριν, ότι να έρθουν και να αθληθούν και να προπονηθούν για την επικοινωνία, γιατί θέλει συλλογικότητα, θέλεις για τον υγιή αθλητισμό, ανταγωνισμό. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Ο σκοπός μας δεν είναι το να πάρουμε κάποιο μετάλλιο και να... Δεν θα μου προσφέρει τίποτα το μετάλλιο. Ήδη οι περισσότεροι από εμάς έχουμε πάρει αρκετά μετάλλια σε διάφορες συμμετοχές. Δεν κερδίζουμε κάτι από αυτό. Το κέρδος μας είναι η ηθική ικανοποίηση πρωτίστως. Το ότι βγαίνουμε από το σπίτι, θα ασχοληθούμε με κάποιο άθλημα, το οποίο θα κάνει καλό και στην υγεία μας, πάνω απ' όλα. Θα γνωρίσουμε νέους ανθρώπους, θα ανταλλάξουμε ιδέες, απόψεις, θα φωτιάσουμε, θα βγάλουμε τα νεύρα μας εκεί. Mm-hmm. Αυτά. Αυτό θέλουμε εμείς. Το μετάλλιο δεν θα μου προσφέρει κάτι. Νομίζω δεν ξέρω αν έχουμε... Έχουμε ακόμα να πούμε ένα πολύ σοβαρό πράγμα για μας. Τελειώνουμε στο τέλος του μήνα, στις 27 του μήνα του Απρίλη, διοργανώνουμε ένα ανοιχτό πρωτάθλημα πικ-πονκ για ανθρώπους με κινητικές αναπηρίες, το οποίο είναι ελεύθερο για οποιοδήποτε θέλει να συμμετάσχει. Δεν είναι υποχρεωτικό κάποιος να έχει δελτίο σε κάποιο σωματείο ΑΜΕΑ, δεν είναι υποχρεωτικό να μην έχει. Είναι ανοιχτό, όποιος θέλει έρχεται. Φαντάζομαι και παίζει. Φαντάζομαι όμως πρέπει να δηλώσει μια συμμετοχή. Θα πρέπει να δηλώσει. Δεν είναι ότι έρχομαι με τη ρακέτα μου, γεια σας, ήρθα να παίξω. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Μέχρι τις 22 του μήνα θα μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή είτε μέσα στο Facebook, στην κατάλληλη σελίδα την οποία θα την δημοσιεύσουμε στο ίντερνετ. Ξέρουμε περίπου ποιος θα είναι ο τίτλος, πώς θα το ονομάσετε το τουρνουά. Λέγεται πρώτο ανοιχτό τουρνουά επιτραπέζης αντισφαίρησης για άτομα με αναπηρίες. Ο χώρος ο οποίος θα πραγματοποιηθεί είναι το Πελοποννησιακό Στάδιο, στην αίθουσα της ΦΟΕΠΑ Δυτικής Ελλάδας, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διάθεση του χώρου και ιδιαίτερα τον κύριο Τζόβολο, καθώς επίσης και τον πρόεδρο του Πανπελοποννησιακού, τον κύριο Δημήτρη Μητρόπουλο, ο οποίος μας επέτρεψε
και τη χρήση της αίθουσας, αλλά και το θα μας διευκολύνει σε σχέση με την πρόσβαση και τη φύλαξη του χώρου. Θα δεχτούμε συμμετοχές μέχρι τις 22 του μήνα, ώστε να έχουμε εικόνα με τους αθλητές τους οποίους θα πρέπει να υποστηρίξουμε, να βγει το ταμπλό του τουρνουά. Και από εκεί και πέρα. Υπενθυμίζω το τηλέφωνο 2615-005226. Θα υπάρχουν αφίσες σε πολλά σημεία στην πόλη, θα υπάρχει στο στάδιο, θα υπάρχουν σε φυσιοθεραπευτήρια, θα υπάρχει στο Ολύμπιο, στο νοσοκομείο, θα υπάρχει στα ΚΕΠ, θα πάμε να βάλουμε αφίσες. Πιθανόν να υπάρχουν και κάποια φιλεδιάκια πιο μικρά. Θα είναι καλό να στείλετε και σε μερικά περιοδικά, σε μερικά. Σαφώς, θα υπάρχουν εφημερίδες. Κάποιο δελτίο τύπου. Γενικότερα είναι κάτι που θα δημοσιεύσουν. Θα γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα άμεσα. Δεν αυτό. Παθαίνουν τίποτα, πίστεψέ με. Ας ναι. Τα βάλουν και στις βάλουν αλλοσέλιδες τις καταχωρήσεις. Ωραία. Στόχος μας είναι να μαζέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο για να γνωριστούμε. Ο σκοπός του τουρνουά είναι να περάσουμε καλά για 5-6 ώρες που θα είμαστε εκεί πέρα. Να γίνει ένας καλός χαβαλές και στο τέλος, αν καταφέρουμε να έχουμε και ένα, δύο, τρεις, πέντε, 100 αθλητές ακόμα, θα είναι το καλύτερο από όλα. Ο στόχος, κύριε Αραρή, είναι να περάσουμε καλά. Η διοργάνωση, οι δηλώσεις συμμετοχών τελειώνουν στις 22, μου είπες. Στις 22, Τρίτη, ναι. Και η διοργάνωση του τουρνουά είναι. Στις 27. Στις 27, Κυριακή. Βέβαια, Κυριακή. Πρωί. Στις 10 η ώρα το πρωί. 9. Θα είναι σαφέστατα όλα. Στο δελτίο τύπου και στις ανακοινώσεις. Ναι, και στις ανακοινώσεις και στις αφίσεις κλπ. Ωραία. Οπότε εμείς θα έρθουμε να πιούμε μπύρες να σας βλέπουμε. Πολύ ευχαρίστω. Να ευχαριστηθούμε και εμείς, γιατί εντάξει, κάποιοι ευχαριστούνται όταν τα. Έχουμε κάνει 15 συμμετοχές μέχρι τώρα και ψήνουμε κι άλλο κόσμο σιγά σιγά να μαζεύεται. Φαντάζομαι ότι θα γίνει ευρύτερα γνωστό. Ποιο θα είναι το ιδανικό νούμερο, δηλαδή η αίθουσα αυτή τη ΕΦΕΠΑ, πόσα τράπεζα θα φιλοξενήσει, πόσα έχει μέσα. Θεωρώ ότι μέχρι 30-35 άτομα μπορούμε εύκολα. Μετά θα ζοριστούμε λίγο, αλλά. Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε εναλλακτικές. Ναι. Υπάρχει στο δικό μας χώρο υποδομή διπλών, καλά δύο τραπέζια. Και στην ΕΦΟΕΠΑ μπορούμε τα 4 τραπέζια που έχουν υπολογίσει να γίνουν 5. Μόνο να μαζευτεί κόσμο και τα βρίσκουμε. Το σημαντικό είναι στο κάτω-κάτω, αν μαζευτεί κόσμο και χρειαστεί, θα μείνουμε και παραπάνω από το πόσο έχουμε υπολογίσει. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα από κανέναν. Όλοι είναι, δόξα τω Θεώ, μας βοηθάνε όσο περισσότερο μπορούν. Είμαστε εντάξει. Μαζί μου ο Μάριος Παπαδόπουλος και ο Γεράσιμος ο Μεταξάς από τον Ήφαιστο, από το αθλητικό σωματείο ΑΜΕΑ Ήφαιστος Πάτρας. Τι να πω εγώ, απλά κουράγιο και. Συνεχίστε να κάνετε αυτό που κάνετε. Και εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάμε, παρακάτω. Όχι. Σε περιμένουμε να είσαι εκεί στο τουρνουά, ναι. Να δεις από κοντά πώς είναι. Έγινε. Και να μας πεις μετά τις απόψεις σου. Είναι πολύ σημαντικό πάντως ο κόσμος να μπει σε μια λογική. Μα αυτό είναι προσφέρω αυτό. Ανιδιοτελώς και να μπορέσει να βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορεί, είτε προσφέροντας υπηρεσία είτε προσφέροντας από το εστέρημά του όπως κάνουμε όλοι μας για να προχωρήσει αυτό το πράγμα, γιατί είναι πολύ μεγάλο ζήτημα όταν βλέπεις το χαμόγελο των παιδιών και των μεγάλων τώρα, ναι, όταν βλέπεις την ευτυχία του αθλητή. Έτυχε την περασμένη Παρασκευή να είμαι στο μάθημα της θεραπευτικής υπασίας που διοργανώνει η ΕΣΑΜΕΑ. Είχαμε μια αθλήτρια δική μας από το Αγρίνιο η οποία συμμετείχε και έκανε την πρώτη της συνεδρία. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Αυτό το χαμόγελο και αυτό το βλέμμα είναι κάτι το οποίο δεν πληρώνεται με τίποτα. Είναι πραγματικά ανεκτήμητο. Αυτό, όποιος ακούει τώρα και ξέρω εγώ που το λέω, άσε μην μου δίνει σημασία. Υποστήριξη. Χρειάζεται βοήθεια. Δεν είναι ντροπή, το λέμε γιατί όπως και να το κάνουμε. Ακόμα τώρα, και άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να πούν ότι προσφέρω μια ώρα εθελοντικής εργασίας. Ότι κάτσω σε αυτή την προπόνηση να είμαι εκεί να κοιτάξω μήπως πηγεί κανένας. Ναι. Μας φτάνει και αυτό. Ναι, δηλαδή, οτιδήποτε ο καθένας θεωρεί ότι μπορεί να προσφέρει είτε ως εργασία είτε ως ακόμα και εξοπλισμό. Για παράδειγμα, έχει κάποιος ένα παλιό διάδρομο στο σπίτι του, έχει ένα παλιό όργανο γυμναστικής και δεν το χρειάζεται, δεν έχει τι να το κάνει. Πιθανόν θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε εμείς. Τα μέσα, ξαναλέω, είναι όλα ίδια. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε ψάχνοντας γύρω-γύρω, ρωτώντας φίλους, γνωστούς, ανθρώπους οι οποίοι δείχνουν ενδιαφέρον και προσπαθούμε να προχωρήσουμε με μικρά βήματα. Μεγάλα βήματα δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε. Μακάρι να είχαμε τον τρόπο. Αρκεί να γίνονται. Αυτό και είναι το σημαντικό. Ευτυχώς υπάρχει αλληλεγγύη. Υπάρχει αλληλεγγύη. Ίσως λόγω και της κρίσης που βιώνουμε σήμερα. Θέλω και εγώ σε αυτό λίγο να πιστέψω παραπάνω σήμερα. Σε αυτό, στην αλληλεγγύη και στο ότι. Είναι έντονη. Το βλέπεις δηλαδή πλέον, ίσως λόγω της κρίσης, δεν ξέρω. Είναι και από τα λίγα πράγματα που μας έχουν μείνει πια έτσι. Δεν έχουν μείνει και τόσο πολλά. Δεν θέλουμε να μπούμε στο κοινωνικό θέμα του τι έχουμε αντιμετωπίσει και το τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Όχι, να μην μπούμε. Κρατάμε τα πολύ θετικά, κρατάμε
τα χαμόγελα για σήμερα και το χαμόγελο αυτή τη μαθήτρια, η οποία τη αθλήτρια που πήγε και ανέβηκε στο άλογο τη προάλλη από τα Γρήνιο. Και να ευχηθούμε και άλλα τέτοια χαμόγελα. Δεν... Αυτό είναι ο στόχο μα πάντω. Αυτό θέλουμε. Να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εμεί να σα ευχαριστήσουμε. Και για την προσπάθεια και για ό,τι κάνετε και για όποιον το κάνετε και για εσά που το κάνετε και για του άλλου που θα το κάνετε. Θα υπενθυμίσω ξανά, θα το πω το τηλέφωνο 2615-005226. Το τηλέφωνο του Αθλητικού Συλλόγου Ήφαιστος, Αμαία, Πάτρας. Από απορίες για το πώς μπορείτε να συμμετέχετε στις προπονήσεις, από απορίες για τα αθλήματα, από προσφορά εθελοντικής εργασίας, από προσφορά οικονομικής ενίσχυσης, από καλημέρα παιδιά, τι κάνετε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό που κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Μικρό διάλειμμα και ερχόμαστε με ένα 20 λεπτό ακόμα μουσικούλας.